όλη αυτή η τεχνολογία, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε και μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι ελέγχουμε τα πάντα, είναι ακριβώς μια ψευδαίσθηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανάγκες και είναι πάρα πολύ σπουδαίο όταν έχουμε ανάγκη από την υποστήριξη των άλλων ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων, του κοινωνικού συνόλου, μπορούμε να την έχουμε. Ειδικά οι γυναίκες στη χώρα μας και θα έλεγα ιδιαίτερα στην Κρήτη, τουλάχιστον αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη, μπορεί να είναι λάθος. Έχουμε μία τάση να βάζουμε προτεραιότητα τα πάντα, όλα τα άλλα εκτός από τον εαυτό μας. Να είναι ο σύζυγος ευχαριστημένος, τα παιδιά, το σόι ολόκληρο, μία θεία που έχει αρρωστήσει, να τη φροντίσουμε κι αυτή, δουλειές, τα πάντα. Όχι όμως τον εαυτό μας. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε ότι η υγεία μας πρέπει να μπαίνει προτεραιότητα, ο εαυτός μας αυτό το επίπεδο πρέπει να μπαίνει προτεραιότητα και να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κερδίσουμε λίγο χώρο στην καθημερινότητα για να το κάνουμε αυτό. Θα καλέσω την κυρία Σαχαρμουσά να μας καταθέσει τη δική της εμπειρία για να μας ανοίξει τα μάτια. Πάντα πίστευα ότι μέσα από τη δική μου εμπειρία κάποιο άλλο άτομο θα προλάβει κάτι. Γι' αυτό και ποτέ δεν φόρεσα φελούκα, ποτέ δεν ρίχνει κάποιο από το δάχτυλό μου, ποτέ δεν έκλειψα ότι είχα καρκίνο. Λόγω ιστορικού της μητέρας μου, που έγινε γνωστού, παρόλο που ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, έκανα τον έλεγχο μου, τον τακτικό μου έλεγχο κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή, μάθαμε στο γιατρό της κυρίας Σταυλά, επειδή κάτι βλέπω. Εκεί κόπηκαν τα πόδια μου, τα παιδιά μου ήταν πάρα πολύ μικρά. Απελπισμένη, δεν ήξερα τι να κάνω, πού να απευθυνθώ. Χτύπησα πόρτες, έφαγα πόρτα. Δεν σας κρύβω ότι πήγα σε μεγαλύτερα νοσοκομεία. Ακόμα το 2006 περιμένω να με ειδοποιήσουν ακόμα να κάνω μια αφαίρεση. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη, βρέθηκα στην Αθήνα. Εκεί το γιατρό που με παρακολουθεί, μέχρι τώρα να είναι καλά, έκανα τη μαστογραφία και κάνει κατοικία και υπέρυχε, ευτυχώς. Το παρακολουθήσαμε, δεν χρειάστηκε να το αφαιρέσω, αλλά από εκεί δόθηκε η ευκαιρία και έκανα τον έλεγχο μου κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή, αφού αφαίρεσα το ημοαδένωμα που είχα βρει, δεν παραπάθηκα, κλασικά, έβαλα τις προτεραιότητες, τη δουλειά μου, τα παιδιά μου. Καθυστέρησα να πάω στο προγραμματισμένο ραντεβού που είχα το Μάη. Συνδύασα μια άλλη δουλειά που είχα στην Αθήνα και το πήγα το Νοέμβρη. Μου κάνει γιατρός μαστογραφία, κατευθείαν βλέπω τις αγωνίες στο πρόσωπό του. Μετά 10 χρόνια από το ημοδένωμα ήταν το 2006, αυτό ήταν το 2016, μετά από 10 χρόνια. Μου κάνει τον υπέρηχο και μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε βιοψία. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, έχω έρθει στην Αθήνα για άλλο λόγο, για κάποιο πολύ σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση στο λιγό μου τον εαυτό μου. Ευτυχώς δεν είναι ευτυχώς και μου λέει ότι είναι θα κάνουμε βιοψία. Σε 2 ώρες ήξερα ότι είχα καρκίνο. Ναι, η λέξη καρκίνος που μας τρομάζει όλους. Δεν σας κρύβω ότι την ώρα εκείνη το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Ήταν μικρά. Δεν σκέφτηκα ούτε εμένα, ούτε τίποτα. Σε 2 ώρες λοιπόν παίρνω τα αποτελέσματα. Τον γρήγορο, τη γρήγορη βιοψία. Παραμονή πρωτοχρονιάς, αυτό ήταν αρχές Νοεμβρίου. Πρέπει να μου ανακοινώνει ο γιατρός μου ότι πρέπει να κάνω χειρουργείο άμεσα. Πώς? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, την ώρα εκείνη σκέφτηκα τι θα γίνω, πώς θα γίνει, τα παιδιά μου, χρήματα. Πώς? Δόξα τω Θεώ, θα κατάφερα. Χειρουργήθηκα. Ναι, ήταν καρκίνος. Κακολύθεια, παίρνω τα αποτελέσματα παραμονή πρωτοχρονιά στα χέρια μου. Κακολύθεια, 3ου βαθμού, επιθετικός. Ευτυχώς όμως δεν είχε πιάσει λεμφαδένες. Εκεί λοιπόν ξεκινάει το μεγάλο μου ταξίδι. Περιμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα, μαζί με τον σύζυγό μου που ευτυχώς και οι δύο είμαστε υγειονομικοί, κάναμε την έρευνά μας να δούμε τον πρώτο λόγο, αν δεν είναι καλός, ποιος είναι ο καλός, πώς θα έχω πρόσβαση, διότι δυστυχώς το 2016 δεν υπήρχε αυτή την ομολογική κλινική στο νοσοκομείο μας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς όμως είχα γνωριμίες, τα κατάφερα, πήγα στο Βενιζέλιο. Εκεί ξεκινάει όμως η πολύ μεγάλη
νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής μου. Εκεί, ας πούμε, είδα ομολόγους, αποφασίζουμε ότι πρέπει να ξεκινήσω χημειοθεραπείες. Φόβος, αγωνία, δεν σας κρύβω, χίλια δύο περάσματα από το μυαλό μου. Να κάθομαι να ακούω τις εμπειρίες της κάθε γνωστής, γνωστού, που αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος, γιατί αυτό συνόμισε πολύ περισσότερες φόβους, διαβάζοντας στο διαδίκτυο, και αυτό μεγάλο λάθος. Διότι θυμάμαι στην πρώτη χημειοθεραπεία που ξεκίνησα, πήγα αγκαλιά με μια λεκάνη, φοβώντας ότι θα κάνω μετό, γιατί μου το είχε διηγηθεί μια άλλη κυρία. Σηκωνόμουν από την καναπέ και πήγαινα δίπλα και είχα αγκαλιά τη λεκάνη μαζί μου. Λάθος. Ο κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ξεκινώ λοιπόν άϊπνη, με φόβους, με χίλια δύο να περνάω τα μάτια μου, το μυαλό μου, χαιρετώντας τα παιδιά μου να βλέπω το φόβο στα ματάκια τους. Αλλά ευτυχώς είχα τον σύζυγό μου, σαν γεωγράφους, την οικογένειά μου, καλούς φίλους, αλλά και τον πνευματικό μου πατέρα Γιώργιο, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από εδώ. Μπαίνοντας στην αίθουσα, έκανα το σταυρό μου και λέω: ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχω εμπιστοσύνη στους γιατρούς μου και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πάνω απ' όλα είχα εμπιστοσύνη στον Θεό. Ταλαιπωρία, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την εποχή εκείνη, γιατί έπρεπε να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Κάτσε από την οικογένειά μου. Με έριξε πολύ τις πρώτες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία, καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι. Όταν έπρεπε να κάνω αυτές τις ενέσεις για να ανεβούν τα λεπτά μου, θυμάμαι φρικτούς πόνους, που έλεγα Χριστέ μου, άλλοι που τα περνάνε στα κόκαλα, τι πόνους έχουν. Όμως προσπαθούσα να είμαι δυνατή, να μην με δουν γύρω μου να στεναχωριέμαι, να μην με δουν να κλαίω, να μην με δουν τα παιδιά μου, η μητέρα μου, το παντός η μητέρα μου. Προσπαθούσα να είμαι δυνατή και τις καλές μου μέρες να περνάω καλά, ώστε να ξεχνάω τις δύσκολες μέρες. Έπρεπε να κάνω και ακτινοβολίες. Την εποχή εκείνη, δυστυχώς στην Κρήτη, είχε και ένα μηχάνημα, το οποίο και αυτό το περισσότερο καιρό ήταν χαλασμένο. Ένας καλός φίλος, γιατρός, μου κλείνει ραντεβού, καταφέρνω και πάω στον Άγιο Σάββα. Μου κλείνει ραντεβού να πάω στον Άγιο Σάββα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς θα το κάνω, πού θα πείσω τα παιδιά μου, 1,5 μήνα, πού θα βρω τα χρήματα, τι θα κάνω. Δόξα τω Θεώ, θα καταφέραμε κι αυτό. Εκεί τα μάτια μου ήταν πάρα πολλά. Λύγησα, δεν σας το κρύβω, αλλά πήρα όμως και πολύ δύναμη μέσα από αυτή την περιπέτειά μου και έλεγα ότι αυτά που έβλεπα τα μάτια μου, εγώ είμαι καλά, δεν έχω τίποτα. Έπαιρνα πολύ θάρρος από τα μικρά παιδιά που σκεφτόμουν και έπαιρνα πολύ δύναμη από αυτά που έβλεπα γύρω μου. Δόξα τω Θεώ, πραγματικά, χάρη στο προληπτικό μου έλεγχο. Είμαι εδώ, να απολαμβάνω τη ζωή, απολαμβάνω τα παιδιά μου, την εγγονή μου, την οικογένειά μου. Θέλω μέσα από εδώ όμως να πω, εγώ σας είπα εν ολίγη την περιπέτειά μου. Πραγματικά, δεν θέλω, ναι μεν θέλω μέσα από την εμπειρία μου να ευαισθητοποιώ άτομα να πηγαίνουν να κάνουν τον έλεγχό τους, αλλά δεν θέλω να περνάω τις εμπειρίες μου και τους πόνους μου για να μην επηρεάζονται ως προς να αποκτήσουν τον φόβο να κοιταχθούν και εκείνοι. Θα συγχαρώ πραγματικά αυτή την προσπάθεια που γίνεται μέσα από το βίντεο. Όμως θα σταθώ σε κάτι. Από εκεί και μετά πρέπει να υπάρχει υποστήριξη, πρέπει να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, πρέπει να υπάρχει υποδομή. Εγώ σε αυτό το κομμάτι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ μέχρι να βρω πού θα κρυφτώ και τι θα κάνω. Στο νοσοκομείο μας υπάρχει μία γιατρός. Πόσο να αντέξει, πόσο πόρτο εργασίας να μπορεί να σηκώσει. Βέβαια υπάρχει και η κινητή ομάδα ομολογικής εικόνα που ανήκει στο νοσοκομείο, στη μονάδα που δουλεύω, που εργάζομαι. Που και αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό, διότι μπορεί και παρακολουθεί τους καρκινοπαθείς που κι εγώ χρειάστηκα και η αγαλή μου τύχη, επειδή ήμουνα εργαζόμενη στον χώρο, είχα συναδέλφους, φίλους γιατρούς, ευχαριστώ κυρία Μακρύ, που ερχόντουσαν στο σπίτι μου, με κοιτάζανε, με βλέπανε, μου παίρνανε το αίμα, μου το πηγαίνανε στο νοσοκομείο, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, δηλαδή και η κατάσταση μετά.
υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή που μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να βάλω ένα μεγάλο χ σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Αλλά δεν πρέπει. Δεν πρέπει να μελούμε τον εαυτό μας, δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε τα ραντεβού μας.